Εγώ εκπροσωπώ το σύλλογο, τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Καστορίου. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος σε μια μικρή κομμόπολη. Πρώτη φορά καλούμαστε σε τέτοια μάζοξη και το κρίνω πάρα πολύ θετικό. Ελπίζω να μην είναι και η τελευταία. Υποθήκαν πολλά πράγματα. Εγώ είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Πολλά καλυφθήκαν, αλλά κάτι θα προσθέσω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο. Οι εξελίξεις πάντα ξεκινάνε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και φτάνουν πάντα ετεροχρονισμένες στην περιφέρεια. Λοιπόν, η πραγματικότητα δεν έχει σχέση με την αισιοδοξία ή την απεσιοδοξία. Λοιπόν, έτσι επιγραμματικά θα πω κάποια πράγματα. Δεύτερον, είμαστε ένας καθαρά αγροτικός νομός. Τα κύρια προϊόντα μας είναι το πορτοκάλι και το λάδι. Από ό,τι ξέρουμε όλοι μας και τα δύο αυτά προϊόντα βρίσκονται στο κατώτερο στάδιο που μπορούσε να είναι ποτέ μας. Λοιπόν, πρόσφατα είχε γίνει μια ημερίδα του επιμελητηρίου εδώ πέρα με έναν καθηγητή, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, που είχε αναφερθεί στο σχετικό θέμα ότι η Λακωνία είναι ένας νομός που στηρίζεται κυρίως στις συντάξεις. Λοιπόν, η συντάξη όπως ξέρουμε είναι στο περιθώριο. Άρα λοιπόν η καταναλωτική κίνηση είναι επόμενο να πέφτει διαρκώς. Λοιπόν, εκ μέρους της περιφέρειας νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, γιατί η Λακωνία είναι ένας νομός πραγματικά με αξιοθαύμαστα τουριστικά μέρη, αλλά νομίζω είμαστε εντελώς υποανάπτυκτοι. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, τώρα βέβαια γίνεται η σύνδεση Λεύτρο-Σπάρτης, λιμάνια δεν υπάρχουν, αεροδρόμια τίποτα, σιδηρόδρομος τίποτα, άρα λοιπόν πώς θα γίνει η πρόσβαση. Λοιπόν, μεμονωμένα, άμα έρθει κανένας τουρίστας, λοιπόν, και αυτό βέβαια πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε αυτά καθ' αυτά τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου, τα οποία νομίζω ότι είναι τεράστια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα μαγαζιά αντιμετωπίζουν τεράστια λειτουργικά έξοδα σήμερα. Λοιπόν, το πρόβλημα των ενοικίων, το πρόβλημα του ΤΕΒΕ. Λοιπόν, όλοι ξέραμε ότι είχαμε κάποιες κατηγορίες προαιρετικές, υποχρεωτικές και μετά στις προαιρετικές. Πάει, καταργήθηκε αυτό. Κάθε τριετία τώρα, λοιπόν, μας αναβιβάζουν και μία κατηγορία. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα στο Καστόρι να πληρώνουμε 500 ευρώ το μήνα ΤΕΒΕ. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και κάποια μαγαζιά που δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν κλείσει γιατί απλούστατα είναι ιδιόκτητα και πολλοί συνάδελφοι είναι στον ΟΓΑ ασφαλισμένοι. Με νόμους και τα τερτύπια που υπάρχουν. Λοιπόν, από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να συγκρατήσουμε τις τιμές. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι σαν μαγαζάτορες πρέπει πραγματικά, αν και νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε κάνει γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά εκεί πρέπει να συνεχίσουμε, να γίνει μια συγκράτηση των τιμών όσο το δυνατόν γίνεται. Γιατί με 23% το ΦΠΑ όπως είπαν και οι συνάδελφοι, τι να ψωνίσει ο άλλος. Και τώρα όταν θα πάνε και ο καφές στο 23% και η πορτοκαλάδα, ναι, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με την τοποθέτηση κάποιων συναδέλφων εδώ πέρα όσον αφορά τα ελληνικά προϊόντα. Ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όταν το λάδι πριν κάποια χρόνια πήγε να πάρει μια ανωδική τιμή, γέμισε η αγορά από την Ισία και Μαρόκο και πάτωσε η τιμή του. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας. Λοιπόν, από εκεί και μετά, καλό είναι να γίνεται μια καμπάνια, αλλά μην το υπερτονίζουμε γιατί δεν έχει αντίκρισμα. Δεν έχει αντίκρισμα για τον εξής λόγο. Εγώ κάποτε ήμουν βιοτέχνης. Λοιπόν, όταν άρχισε το κινέζικο, εξαφανιστήκαν οι βιοτεχνίες. Αν πέρανε κάποτε στη Νέα Ιωνία, λοιπόν, κάθε μεσημέρι στις 3 η ώρα, 500.000 γυναίκες κολλάγανε που δουλεύαν στις βιοτεχνίες. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μια βιοτεχνία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άλλα κέρια προβλήματα είναι το παραεμπόριο, λοιπόν, το οποίο όσο πάει, ναι, και επεκτείνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει και η περιφέρεια, βέβαια με τον Καλλικράτη, βγάλαν τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων από την έκδοση αδειών σε μικροπολιτές και τέτοια. Νομίζω αυτό είναι ένα χτύπημα στον εμπορικό κόσμο. Λοιπόν, προβλέπεται πολυκαταστήματα και μεγάλα εμπορικά κέντρα να ιδρυθούν οπουδήποτε. Λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει μαγαζί. Λοιπόν, γι' αυτό ας αναρωτηθούμε όλοι μας και ας δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Ακόμα και ένα ψήφισμα νομίζω ότι μπορεί να βγει, λοιπόν, ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι τα ψωμιά μας όλων είναι πολύ σύντομα. Και εκείνο πάλι που προωθούν τα πολυκαταστήματα είναι την αργία της Κυριακής. Εκεί νομίζω ότι ο εμπορικός κόσμος πρέπει να σταθεί
απαρέγκλιτα. Λοιπόν, είμαστε πολύ χειρότεροι από τους Πακιστανούς που είπε συναδέλφης από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να πω κι εγώ, να πω κι εγώ δύο λόγια από την σκοπιά τη δική μου. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την πρωτοβουλία σας, κυρία Τζανετέα. Πραγματικά είναι χρήσιμη, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θεσμοθετήσετε αυτή την επιτροπή με τους εκπροσώπους των φορέων αυτών, δηλαδή των εμπορικών συλλόγων βασικά και των αρμοδίων συλλόγων σε αυτή την περίπτωση, ούτως ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, έστω μία φορά το μήνα, να μπορούμε να ανταλλάσσουμε κάποιες, αυτές, κάποιες ιδέες και απόψεις. Νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο και για σας και για μας. Η κρίση είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε ούτε να την προσπεράσουμε. Έτσι λοιπόν, με θεμέλιο την κρίση, τη διεθνή κρίση, αλλά εμείς κοιτάζουμε την καμπούρα μας. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Καλός ή κακός, έχουμε ο κύριος Βαΐτσας που είπε για τους συνταξιούχους, έχουμε τους εμπόρους επίπλων και όχι μόνο, έχουμε τους ξυλουργούς, έχουμε τους εργαζόμενους, έχουμε τους εμπόρους ρουχισμού, τα είδη υγιεινής, δηλαδή μιλάω σε προσωπική βάση. Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε όλοι... Έχουμε και αγκαλιά της... Μπράβο. Οικονομίας. Της οικονομίας. Και οι αγρότες, σαφώς. Οι αγρότες όμως είναι οι πιο ρηγμένοι. Να μην γελιόμαστε. Όταν φεύγει το πορτοκάλι με 2 λεπτά το κιλό και πουλιέται 80 λεπτά, δεν είναι λογικό ούτε έντιμο εκ μέρους μας. Όταν φεύγει το λάδι με 2,5 και 3 ευρώ και στο ράφι πουλιέται 6,5 και 7 ευρώ, δεν είναι λογικό. Έτσι λοιπόν, εγώ έλεγα το εξής. Μία πρόταση κάνω και δεν ξέρω αν την υιοθετήσετε. Με ένα ψήφισμα και με μία προσπάθεια εκ μέρους της περιφέρειας και εκ μέρους μας όλων. Εγώ δε σαν και σαν μέσον ενημέρωσης μπορώ να συμβάλλω σε αυτή την περίπτωση να προβληθεί, να μειωθούν οι ανελαστικές και αυξανόμενες συνεχώς δαπάνες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΔΕ, ΦΠΑ και όλα αυτά τα οποία μας έχουν ανεβάσει το κόστος διαβίωσης στο κατακόρυφο. Και ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε όλους αυτούς τους φορείς, ξέρετε πόσοι πάνε στη ΔΕΗ και ζητάνε τα 30 ευρώ να τα πληρώσουν σε δόσεις. Γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι. Πάει. Το ένα είναι πολύ σοβαρό και μάλιστα εσείς σαν περιφέρεια μπορείτε να πείτε ότι μάζεψα τους εμπόρους, μάζεψα τους επαγγελματίες και πραγματικά έχουν αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως. Οι επαγγελματίες τι κάνουν όμως. Όταν εγώ παίρνω το προϊόν με 5 ευρώ και στο μαγαζί μου το πουλάω 70, δεν γίνεται ρε παιδιά. Πρέπει και εσείς να βάλετε ψαλίδι και να κατεβάσετε τις τιμές. Όταν πηγαίνω στην καφετέρια, 33 χρόνια ήμουν και ξενοδόχος και το ξέρετε. Στην καφετέρια πουλάνε τον καφέ, αυτό εδώ μια τέτοια κούπα με φίλτρου, 2,5 και 3 και 3,5 και 4 ευρώ την κούπα. Αν είναι δυνατόν. Και στην πλατεία, την κεντρική πλατεία της Ρώμης, που εσείς κυρία Τζανετέα, 1 με 1,20. 0,90. 0,80 μπράβο. Και ένα καπουτσίνο. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στη Γαλλία και παντού. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μην το πάμε ότι είναι φτηνό, άρα δηλαδή από πού θα βγάλω τα έξοδά μου. Να ξοδέψεις περισσότερα για να τα βγάλεις τα έξοδά σου. Αλλά θα έχεις και τη βοήθεια, εφόσον καταφέρουμε ένα 30% να μειωθούν τα λειτουργικά και τα αυτά, και μετά τσίτωμα τους ιδιοκτήτες, το ενίκιο. Δεν μπορεί να μου ζητάει τώρα εν μέσω κρίσης, έστω για τα 2, τα 3, τα 4 χρόνια αυτά
που θα επικρατήσει η κρίση να μου ζητάει 4.000 ευρώ το μήνα για μία τρύπα στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή δεν ξέρω πού. Και δεν μπαίνει πελάτης για μία εβδομάδα και για 15 ημέρες δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Βεβαίως. Οπότε τέτοια είναι η Βεβαίως. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Και εγώ θέλω να βγάλω περισσότερα λεφτά. Παρ' όλα αυτά έχω μειώσει ένα 15% όλες μου τις τιμές. Σαν τηλεοπτικός σταθμός. Σαν ιδιοκτήτης στην Αθήνα. 15%. Μείωση. Από μόνος μου. Δεν μου το ζητήσανε. Το έκανα για να μην μου το ζητήσουν. Μήπως θα πρέπει λοιπόν για να κάνουμε μια πρώτη κίνηση εμείς εδώ, μια και είχαμε την τιμή να μας καλέσετε και να προκαλέσουμε μια κοινή γνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να βγάλουμε ένα ψήφισμα, αν συμφωνείτε σε αυτό το θέμα, να βγάλουμε ένα ψήφισμα το οποίο εμείς θα το προβάλλουμε. Νομίζω κανένα μέσο ενημέρωσης θα αρνηθεί να το προβάλλει. Όλοι θα το προβάλλουν. Νομίζω. Τουλάχιστον αυτό έχω την εντύπωση. Έτσι κρίνοντας εξιδίων. Και έτσι θα μειώσουμε και την ανεργία. Η οποία ανεργία δεν μπορεί να μου πηγαίνει τώρα ο πιτσιρικάς ή η πιτσιρίκα και να κάθεται στην καφετέρια με ένα καφέ όλη την ημέρα. Όχι. Να κάνουμε μια προσπάθεια, αυτό που είπε, δεν θυμάμαι, ο κύριος ο Δημητρόπουλος, δεν ξέρω, κάποιος το είπε, στα σχολεία και στο ένα και στο άλλο. Να έχουμε εθελοντική εργασία. Και ας πάρει 5 ευρώ την ώρα, 4 ευρώ την ώρα. Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος, τουλάχιστον το χαρτζιλίκι του να το βγάζει από μια εργασία συμπληρωματική. Να πηγαίνει σε ένα μαγαζί και να δουλεύει 3 ώρες, 4. Δεν μπορεί να τα έχουμε μονά ζυγά δικά μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να βρούμε λύσεις προσγειωμένες στην πραγματικότητα. Και το κυριότερο, αυτό που είπατε και όλοι οι προηγούμενοι, τα προϊόντα της Λακωνίας. Νούμερο ένα, για πηγαίνετε στην Κρήτη, πηγαίνετε στην Κρήτη και άμα μου βρείτε λακωνικό προϊόν πουθενά σε μαγαζί, σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε οτιδήποτε, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Μόνο κριτικά. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς εδώ. Μόνο λακωνικά. Είναι μόνο πελοποννησιακά. Ας πούμε πελοποννησιακά. Το παράδειγμα της Κρήτης προς τιμή τους, δεν ασκούμε κριτική, θα πρέπει να μας παραδειγματίσει όλους. Εμείς λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε και οφείλουμε να στηρίξουμε τα προϊόντα της Πελοποννήσου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γωνιές μέσα στις επιχειρήσεις, όπου τουλάχιστον μια γωνιά θα περιέχει και θα πουλούνται καθαρά πελοποννησιακά και φυσικά λακωνικά προϊόντα. Και θα πρέπει να το προπαγανδίσουμε αυτό. Είναι θετικό ότι υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό. Και νομίζω ότι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, προκειμένου να βγει προς τα έξω, να υπάρξει μια εξωστρέφεια, το να τα λέμε μεταξύ μας και να μην φτάνει στον πολίτη, πρέπει να φτάσει στον πολίτη. Λοιπόν, από τη μία πλευρά μπορούμε νομίζω από κοινού να έχουμε ένα ψήφισμα που έχει να κάνει και με τις αγωνίες του εμπορικού κόσμου και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και είναι υπαρκτά, δεν νομίζω ότι τα αμφισβητεί κανείς. Από την άλλη πλευρά όμως να δούμε, εμείς μιλάμε για μία πρωτοβουλία, εσείς θα μου πείτε κατά πόσον μπορούμε αυτό να το στήσουμε καλά, που να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις στη μείωση των τιμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ναι. Εσείς έχετε κάποιο συμβούλιο, περιφερειακό, είτε οτιδήποτε. Πάρτε μία απόφαση για να θεσμοθετήσετε την στήριξη μιας τέτοιας επιτροπής. Δεν έχει σημασία ποιοι θα είναι, να το βρείτε εσείς. Ναι. Ποιοι θα συμμετέχουν. Να ξεκινήσουμε από μια συμβουλευτική επιτροπή, η οποία όμως θα βγαίνει και προς τα έξω. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι κοντά. Έτσι. Για να στηρίξω. Γι' αυτό κάνουμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα αυτή την προσπάθεια, για να μπορέσουμε μετά σε κεντρικό επίπεδο να έχουμε τα αποτελέσματα. Εμείς θα προτείναμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, να καλέσουμε τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα σας έλεγα ότι ένα πρόγραμμα εκπτωτικό που θα καλύψει την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας
θα μπορούσε, θα πρέπει να, για να γίνει αυτό να υπάρχει ένας φορέας το ίδιο, ναι, διαχείρισης του προγράμματος. Κάποιος φορέας που θα αναλαμβάνει να υποδεχτεί τις όποιες αιτήσεις για προσφορές των τοπικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρξει, και το γνωρίζετε πολύ καλά και έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, γιατί εγώ το θυμάμαι που συμμετέχω στην αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, ένα σήμα. Ένα σήμα που θα το αναρτήσουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις, τόσο στα καταστήματα, που αυτό το σχήμα θα πρέπει να βγει και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως και στο διαδίκτυο για έκπτωση στα προϊόντα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα, να γίνουν πολλές ενέργειες, υπόθηκε από όλους σας και από τον κύριο Φελούρη, δημοσιότητας για την κινητοποίηση των λακωνικών επιχειρήσεων μέσα από συνεντεύξεις, από εκδηλώσεις. Αν επιτρέπετε, εμβόλυμα, προσωπικά, σαν τηλεοπτικός σταθμός, μπορούμε να κάνουμε την εξής προσφορά στην επιτροπή αυτή. Η επιτροπή αυτή να βγάζει ένα δελτίο τύπου κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα, και να λέει το τάδε μαγαζί στους Μολάους πουλάει φανελάκι αθλητικό κλπ. Με 50 λεπτά, λέω ένα νούμερο. Το τάδε μαγαζί στην Τραπεζοντή που πουλάει έπιπλα έχει σαλονάκι ωραίο κλπ. Με 10 ευρώ. Και να το προβάλλουμε αφιλοκερδώς για να μπορέσουμε να παρασύρουμε και τους άλλους εμπόρους να κάνουν προσφορές. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για προσφορές, για εκπτώσεις, ενδεχομένως ψηλότερες ή χαμηλότερες ανάλογα που απευθυνόμαστε σε ευαίσθητες ομάδες. Θα μπορούσαν για παράδειγμα στη Λακωνία να υπάρχουν κάρτες. Στο παρελθόν υπήρχε στον Εμπορικό Σύλλογο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, στους φοιτητές, σε ευαίσθητες άλλες. Υπάρχει. Σε ευαίσθητες ομάδες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις πολύτεκνες οικογένειες, στις τρίτεκνες οικογένειες, στους στρατιώτες. Ναι, στους στρατιώτες. Εγώ θα πρότεινα, εάν επιτρέπετε και μέσα από τον Εμπορικό Σύλλογο, τους Εμπορικούς Ασυλλόγους, θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε και να θεσμοθετήσουμε μία μέρα της εβδομάδας στη Λακωνία να υπάρχει έκπτωση των προϊόντων, ποιες εταιρείες θα συμμετέχουν, με ποια προϊόντα τους, αλλά να είναι γνωστά. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά, ότι όταν υπάρχουν κάποιες εκπτώσεις ακόμη και σε μεγάλα πολυκαταστήματα, ο κόσμος περιμένει εκείνη την περίοδο των προσφερών, πέρα από τις εκπτώσεις των προσφορών, να μην μιλάμε για εκπτώσεις. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, λοιπόν, αν και εσείς συμφωνείτε, να ρυθμίσουμε μία μέρα της εβδομάδας να υπάρχουν προσφορές στον νομό Λακωνίας. Στον νομό Λακωνίας να ξέρουν οι Λάκωνες, οι ντόπιοι, να ξέρουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες. Για παράδειγμα, την Πέμπτη υπάρχουν προσφορές στα είδη εστίασης, στα είδη τα εμπορικού ρουχισμού κτλ. Για παράδειγμα, θα μπορούσε με μία αγορά των 80 ευρώ. Σε μία αγορά των 80 ευρώ τα είδη ρουχισμού να δώσουν μία μείωση μέχρι 10 ευρώ. Αυτό που γίνεται παντού. Να γίνει δηλαδή ελκυστική η αγορά. Νομίζω έχει να κάνει και με την ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πείσουμε λοιπόν τον καταναλωτή να το γνωρίζει ότι υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα, αλλά κυρίως υπάρχουν και προσφορές. Σε κάτι έπιπλα γραφείου. Ήμουν ένας από τους πελάτες που πήρα αυτά τα έπιπλα. Μου έλεγε σήμερα ένας ξενοδόχος. Μου έλεγε σήμερα ένας ξενοδόχος ότι ήταν τα πράγματα όχι τόσο ευχάριστα. Αποφάσισε λοιπόν μέσα από το διαδίκτυο να κάνει προσφορές. Έκλεισε το ξενοδοχείο για 10 μέρες. Έβαλε πολύ απλά πράγματα. Μέσα στη διανυκτέρευση και στο πρωινό έβαλε κάποιες άλλες προσφορές. Έβαλε την ξενάγηση δωρεάν. Έβαλε κάποια υπηρεσίες δωρεάν, οι οποίες ήταν ελκυστικές, με αποτέλεσμα για 10 μέρες να έχει κλείσει το ξενοδοχείο εκεί σε μια περίοδο εντελώς κενή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Γιατί τα ξενοδοχεία της Λακωνίας να μην γεμίσουν και από τους Λάκωνες. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο και δεν πάνε στην Καλαμάτα, να μην πηγαίνουν στην Καλαμάτα ή στο Λουτράκι ή στον Άφη ή στο Τολό. Νομίζω εδώ λοιπόν, εγώ θα ήθελα και δεν είναι ανάγκη να αποφασίσουμε σήμερα, θα ήθελα λοιπόν τη δική σας βοήθεια προκειμένου να φτιάξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα που να
είναι ελκυστικό και να βοηθήσει και τους καταναλωτές αλλά κυρίως και εσάς που αντιμετωπίζετε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Γιουργανέ. Σχετικά με τις τιμές. Εγώ θα διαφωνήσω με τις τιμές. Εγώ θα πω ότι οι τιμές στην αγορά της πόλης μας είναι πάρα πολύ καλές. Και οι επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ενέργειες παλαιότερων ετών έχουν φύγει από την αγορά. Αυτό είναι δεδομένο που σας λέω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι οι τιμές που δεν έχουν δουλειά τα καταστήματα. Είναι δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά. Λοιπόν, μέσα από τις νομικές διαδικασίες που μας δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορούμε καθημερινά να κάνουμε προσφορές. Και αυτό το κάνουν όλα τα καταστήματα της πόλης μας. Εγώ, συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν γίνεται γνωστό αυτό. Εδώ ήθελα να καταλήξω ότι δεν μπορεί ο μικρός επαγγελματίας να προβάλλει την τιμή, την καλή τιμή που έχει και το καλό προϊόν, διότι παρέχουμε καλά προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορείς να απαιτείς λοιπόν να πάρεις τσάμπα ένα προϊόν το οποίο είναι καλό προϊόν. Λοιπόν, υπάρχουν καλά προϊόντα. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ όταν ένα blue jean, ξέρω εγώ, λέω ένα έτσι στην τύχη, στο κινέζικο το παίρνει με 10 ευρώ και στο σπαρτιάτικο το παίρνει με 70 ευρώ και με 50. Έχει να κάνει και με την ποιότητα όμως. Υπάρχουν τιμές. Υπάρχουν τιμές. Υπάρχουν τιμές σε καλά προϊόντα και σε δικά μας μαγαζιά. Και επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί. Δεν είναι μόνο το λάδι και το πορτοκάλι και τι ελιές που έχουμε στη Λακωνία. Μπορούμε να στηρίξουμε και τα προϊόντα των ελληνικών βιομηχανιών. Δηλαδή, να πάρουμε ρύζι ελληνικό, να πάρουμε μακαρόνια ελληνικά, να στηρίξουμε τα ελληνικά εργοστάσια, να κρατήσουμε τους εργαζομένους μας. Να βοηθήσουμε τη Λακωνία. Λοιπόν, εγώ πρώτος το είπα ότι πρέπει να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα, τους αγρότες μας, βεβαίως. Εγώ θέλω να πω αυτό προς αποφυγή, ένα λεπτό, προς αποφυγή παραξηγήσεων. Με συγχωρείτε λίγο, για να μην γίνει κάποια παραξήγηση. Κανείς δεν είπε ότι τα προϊόντα σε τοπικό επίπεδο, στη Λακωνία, δεν είναι ποιοτικά. Κανείς δεν είπε ότι δεν είναι οι τιμές καλές. Κανείς δεν είπε, αλλά με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, υπάρχει αυτή η κρίση να γίνουν πιο ελκυστικά τα προϊόντα. Πώς θα γίνουν πιο ελκυστικά? Μέσα από ένα εκπτωτικό πρόγραμμα για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο καταναλωτής. Αυτό το πρόγραμμα θέλω να με βοηθήσετε να φτιάξουμε από κοινού, που εσείς ξέρετε μέχρι πού μπορεί να φτάσετε. Εσείς το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, να πω κάτι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Λοιπόν, η φτώχεια φέρνει γκρίνια και βασικά δεν εξαντλούμε εδώ τις δυνατότητες που έχει αυτός ο νομός να αναπτυχθεί. Είμαστε κάτω από όλες τις πόλεις. Εγώ θέλω να πω τι θα γίνει με το μουσείο, τι θα γίνει με το λιμάνι, τι θα γίνει με το ΒΠΕ, δεν ακολουθούν καθόλου και δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Για μένα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Και επειδή είπε ο συνάδελφος εκεί πέρα ότι βρισκόμαστε μέσα στην ΕΟΚ, θα πω κάποια στιγμή ότι πρέπει αυτό το πολιτικό σύστημα που σήμερα μάλλον σήμερα καταραίει από ό,τι φαίνεται. Θα γίνει τραπεζικό, θα είναι. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνει τραπεζικό. Ναι, τραπεζικό θα είναι. Λοιπόν, που σήμερα καταραίει, όταν ήρθε κάποια στιγμή η Ευρώπη και είπε να κλείσουμε τα εργοστάσια ζάχαρης, αν μπούμε σήμερα στα site, θα δούμε ότι εισαγάγουμε ζάχαρη από τη Γερμανία, που η Γερμανία την παίρνει από την Τουρκία για να εξαγάγει δικά της προϊόντα. Λοιπόν, και εμείς σκύψαμε το κεφάλι και είπαμε ναι. Τι πήραμε για αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Λοιπόν, η Λακωνία πλέον δεν είναι αγροτικός νομός, όταν το 16% της οικονομικής παραγωγής, της οικονομικής ζωής του νομού, ας πούμε, εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή. Είναι 65% υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή στο τι παράγουμε και τι πρέπει να αυτό. Από εκεί και μετά μπορούμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Να ενθαρρύνουμε τα δημοπρατήρια. Να μην υπάρχει διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Γιατί ακούστηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Ναι, δύο κουβέντες. Λοιπόν, δεν έχω αντίρρηση να κάνουν τα καταστήματα κάποιες προσφορές.
Δεν έχω αντίρρηση να πάμε σε, και σε τέτοια μέτρα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά δεν είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι μέτρα ανάπτυξη. Δεν είναι μέτρα τα οποία θα, και τα καταστήματα δεν κάνουν προσφορέ. Απλά μπορεί να μην μαθαίνονται τώρα. Έτσι, είναι, να, αυτό θέλουμε, να βοηθήσουμε τα καταστήματα να γίνουν λοιπόν, γνωστέ. Το θέμα είναι μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά μα. Μπορούμε να αποκτήσουμε καινούργια επαγγέλματα μέσα. Μπορούμε να δώσουμε αυτό. Που να αναγκαστούν και οι έμποροι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να αναγκαστούν και οι επαγγελματίες να πάνε και σε άλλες δουλειές. Ρε αδερφέ, να μειωθεί ο κλάδος αυτός. Γιατί αν υπάρχει, ίσως να έχουμε και πρόβλημα και με τα πολλά καταστήματα. Ίσως να υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Δεν βγαίνει ο Γιοργανές γιατί, γιατί δίπλα του έχει άλλα 500 εμπορικά. Πώς θα βγει. Αυτά είναι μοιράζεται βέβαια ανταγωνιστικά. Λοιπόν, συνεπώς ανεβαίνει και η τιμή. Εγώ θέλω να πω. Θα το κάνουμε μετά με την ησυχία μας. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή έθεσε ο κ. Δημητρόπουλος πάρα πολύ σημαντικά θέματα μαζί με όλη αυτή την προσπάθεια, αναφέρθηκε στο θέμα του μουσείου, στο λιμάνι του Γηθίου. Θέλω να σας πω, για μας άμεση και πρώτη προτεραιότητα ήταν το λιμάνι του Γηθίου. Γνωρίζετε τις προσπάθειες που κάναμε, γνωρίζετε ότι το λιμάνι θα ενταχθεί ολόκληρο. Μετά από προσπάθειες του Περιφερειάρχη, ξέρετε πολύ καλά ότι για το μουσείο είναι απαράδεκτο η πόλη της Σπάρτης να μην διαθέτει ένα μουσείο, είναι απαράδεκτη όλη η συμπεριφορά και η διαχείριση του θέματος για διαχρονικά του Υπουργείου Πολιτισμού. Το μουσείο της Σπάρτης για μας είναι ένα στοίχημα και γι' αυτό, επειδή έχουν γίνει προσπάθειες που δεν έχουν ευοδοθεί, αρχίσαμε τη διαδικασία από την αρχή. Μετατέχει δημοπράτηση, επειδή μας ενδιαφέρει όλους, θα κάνουμε την προμελέτη για το μουσείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, θα δημοπρατηθεί το μουσείο, θα έρθουν οι προσφορές πάρα πολλές, με διάφορες προτάσεις, θα αξιολογηθούν από επιτροπή και η καλύτερη επιτροπή θα είναι, η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή, όσο η οποία, πιο γρήγορα, όπως προβλέπει ο νόμος. Ξέρετε, άμα προσπαθήσουμε να κάνουμε δεξιά, αριστερά, πίσω και μπροστά από τον νόμο, χάνουμε χρόνο. Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα το κάνουμε. Το μουσείο είναι ένα στοίχημα και πρέπει να γίνει. Και είναι απαράδεκτο τα μνημεία και η πολιτιστική μας κληρονομιά να είναι θαμμένα κάτω, και το γνωρίζετε όλοι, το έχουμε πει, στις αποθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με το πολιτιστικό μας απόθεμα, μαζί με την προσπάθεια που σας καλώ να κάνουμε από κοινού, γιατί νομίζω έχουμε τις ίδιες αγωνίες, θα μπορέσουμε να πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά.